θέμα αυτής της συνεργασίας με τους τραγουδιστάδες της Ζακύνθου ή όπως λέγονται στο ιδίωμα οι τραγουδιστάδες της Ζάκυθος είναι η Μεσόγειος. Η Μεσόγειος, μια πολύ σπουδαία περιοχή όσο αφορά την καλλιτεχνική παραγωγή, την δημιουργικότητα, την συνάντηση πολλών διαφορετικών πολιτισμών, πολλών ιδιωμάτων, πολλών γλωσσικών και μουσικών ιδιωμάτων, που έχουν όμως μία κοινή παράδοση, μία κοινή καταγωγή. Από αυτό ξεκίνησε η ιδέα και το πρόγραμμα που έχουμε έχει τίτλο «Μεσόγειος, μια γειτονιά, ένα τραγούδι». Εξειδικεύεται βέβαια στη δικιά μας εδώ γειτονιά σαν Ιόνιο, μια γειτονιά, ένα τραγούδι. Φτιάξει μια παράσταση με μουσικές από όλη την Ευρωπαϊκή όμως Μεσόγειο που είναι πιο κοντά σε εμάς, χωρίς να κάνουμε folklore, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε καμία αναβίωση. Έχουμε δηλαδή συγκεντρώσει κομμάτια που μας συγκινούν, κομμάτια που είναι στα μέτρα μας, στα μέτρα της χοροδίας και έτσι μαζί με 12 μουσικούς και 8 χοροδούς και σολίστες ετοιμάσαμε αυτή την παράσταση. Θα έχουμε κείμενα, δηλαδή κάποιον αφηγητή που θα αφηγείται για όλο αυτό το μεγαλείο της Μεσογείου. Συνάντησή μας με τον Νίκο τον Γράψα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους τραγουδιστάδες της Ζάκυθος. Μετά από μια σημαντική πορεία 20 χρόνων έρχεται μπροστά μας μια πρόκληση, μια μουσική πρόκληση η οποία ταξιδεύει με καράβι τη Ζάκυνθο και τα Επτάνησα, τα νησιά του Ιωνίου σε όλη την Μεσόγειο. Είναι μια πραγματικά εμπνευσμένη δουλειά, η οποία χρειάζεται για μας αρκετό κόπο, δεδομένου ότι όλες αυτές οι διάλεκτοι της Μεσογείου για να μπορέσουν να αποδοθούν όπως πρέπει, χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δουλειά. Όμως η έμπνευση αυτή μας δυναμώνει στο να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε μια νέα εποχή για τους τραγουδιστάδες της Ζάκυθος. Οι τραγουδιστές της Ζάκυθος έχουν στελεχωθεί από νέα παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν την ομάδα, την σπουδαία αυτή ομάδα που ιδρύθηκε πριν από 20 περίπου χρόνια από τον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Λάγιο τα επόμενα χρόνια. Οι τραγουδιστάδες είναι μια πολιτιστική ομάδα, μια τραγουδιστική ομάδα η οποία συγκροτήθηκε, συστήθηκε καταρχήν στην αρχική αρχαίγονη μορφή της από τον Δημήτρη τον Λάγιο, τον Ζακυθινό συνθέτη που έφυγε πρόωρα το 1990. Έχει κάνει παρουσιάσεις του Ζακυθινού τραγουδιού σε όλες τις μορφές και τις εκφάσεις, δηλαδή στην Καντάδα, την Αρέκια, το εκκλησιαστικό ιδίωμα, αλλά και του τανησιακού τραγουδιού, τις αριέτες της Κεφαλονιάς και τα τραγούδια της Κέρκυρας και της Λευκάδας σε όλα σχεδόν τα μέρη του κόσμου. Ήταν πραγματικά πρόκληση για μας
αυτή η δουλειά και χρωστάμε πολλά σε αυτό στον Νίκο το Γράψα, που έχοντας πολύ, πολύ σημαντική γνώση και εγκυκλοπαιδική αλλά και ουσιαστική μουσική πάνω στα θέματα των τραγουδιών της Μεσογείου, μας έδωσε και το υλικό και κυρίως κόπιασε και κοπιάζει μαζί μας για να βγάλουμε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά μην είναι την πιάκα, την πιάκα, την πάνωνα, την πιά, ίδιο. Καταρχήν εγώ να πω τιμή μου που μπήκα σε αυτά τα μονοπάτια, γιατί μου δίνεται το βήμα να ταξιδέψω και σε άλλα μονοπάτια, και σε άλλα μουσικά μονοπάτια. Ευχαριστώ τους τραγουδιστάδες που με έχουν επιλέξει μαζί τους. Το ταξίδι είναι ωραίο και μεγάλο. Είναι πολύ τιμητικό για μένα να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα και κυρίως να συμμετέχω σε αυτή την αλλαγή που κάνουν οι τραγουδιστάδες, όντας η μοναδική γυναίκα στο σχήμα, τουλάχιστον ερμηνευτικά. Είναι μια προσπάθεια από όλους μας που πιστεύω ότι θα μαγέψει, θα εκπλήξει πολύ ευχάριστα όσους ήξεραν τον πρώτερο. Βίο, δραστηριότητα και γενικά ό,τι είχαν κάνει τραγουδιστάδες. Είναι, πιστεύω, και για τον καθένα μας ξεχωριστά μια πρόκληση. Είναι μια περιπλάνηση σε κάτι που δεν το γνωρίζαμε τόσο καλά και μπήκαμε στη διαδικασία να το γνωρίσουμε. Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε στους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος και όπως έχει και ο τίτλος του έργου «Μεσόγειος, μια γειτονιά, ένα τραγούδι», με λίγα λόγια για να μην ακρηγορώ, είναι μεγάλη υπόθεση για μας. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε όλη η ομάδα με μια φωνή, το ταξίδι. Το ταξίδι στις χώρες της Μεσογείου και στις παραλίες της Μεσογείου. Και εγώ το αισθάνομαι και γι' αυτό έδεσε αυτή, μπορώ να πω, η συνεργασία σαν ανάγκη, όχι μόνο για μένα αλλά και για τον τόπο αυτό, όχι μόνο τη Ζάκυνθο, για όλο το Ιόνιο και για όλη την Ελλάδα, αλλά εμάς μας αναλογεί αυτός ο τόπος. Πρέπει να αλλάξει η εικόνα που έχει δημιουργήσει ο Ζορμπάς the Greek. Δεν είναι αυτό το ελληνικό τραγούδι, δεν είναι αυτός ο ελληνικός μουσικός πολιτισμός, δεν είναι αυτό οι νέοι Έλληνες. Για να θυμηθώ εκείνο το ποίημα του Βρετάκου που λέει ότι όταν φύγω από αυτή τη ζωή και ανέβω σαν ριάκι δροσερό προς τους ουρανούς, αν συναντήσω τους αγγέλους θα τους μιλήσω ελληνικά, γιατί αυτοί δεν ξέρουν γλώσσες, ξέρουν μόνο από μουσική.